Τρεις εστίες φωτιάς σε χαράδρα πάνω από το πεδίο βολής των κουβών σήμαναν συναγερμό το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία και θορύβησαν τους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί η διαδικασία εξουδετέρωσης βλήματος από προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας. Έκαιγε χορτολιβαδική έκταση, χαμηλή βλάστηση, άνεμος μέτριος, βορειοδυτικός. Επιχειρήσαμε εγκαταστάσεις και καταφέραμε και στοιχειοθετήσαμε ασφαλώς. Τη στιγμή που ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευδαν στην περιοχή, επικράτησε αναταραχή, καθώς ο πυροτεχνουργός που προσπαθούσε να συμβάλει στο έργο της κατάσβεσης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Λίγο αργότερα παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Ένας υπάλληλος του στρατού, ο οποίος στο επάγγελμα πυροτεχνουργός, αισθάνθηκε αδιαθεσία λόγω του στρες όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην προσπάθειά του να βοηθήσει την κατάσβεση, το οποίο παρέλαβε το ασθενοφόρο του στρατού, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και από ό,τι πληροφορούμε είναι καλά στην υγεία του. Το συνάντησα το ασθενοφόρο και την αστυνομία, η οποία με ενημερώσαν κιόλας ότι η φωτιά είναι υπό έλεγχο. Ομάδα πεζοφόρου λαμβάνεται, τα 10 αυτοκίνητα στο ανατολικό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παρά το δύσβατο της περιοχής, κατάφεραν πολύ γρήγορα να φτάσουν στις εστίες της φωτιάς, οι οποίες δεν εξαπλώθηκαν και αποσώβησαν τον κίνδυνο ευρύτερης καταστροφής. Και δεν μπόρεσα να δω πολλά πράγματα. Απλώς μία φλόγα ήταν στα πλαγιά, εκεί τη σβήνανε οι πυροσβέστες. Ήταν πολύ γρήγορη η επέμβαση και δεν επεκτάθηκε η φωτιά περαιτέρω. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν έχουμε ασφαλή πληροφορία προς αυτή την κατεύθυνση. Θα διενεργήσει προανάκριση το ανακριτικό μας τμήμα.